Ενισχύει τη συμμετοχή της στην Ελληνική Τράπεζα η Αρχιεπισκοπή. Πήρε αξιόγραφα και μετοχές του Ταμείου Συντάξεως της Αρχής Ηλεκτρισμού και έδωσε σε αντάλλαγμα ακίνητα με την ανακεφαλαιοποίηση. Το ποσοστό της Εκκλησίας μειώνεται από 27 σε 5%. Και έτσι ο Αρχιεπίσκοπος έχει αποδειχθεί σε αγώνα ενίσχυσης της παρουσίας της. Ακίνητα συνολικής αξίας 9,3 εκατομμυρίων ευρώ διέθεσε η Αρχιεπισκοπή και πήρε σε αντάλλαγμα μετατρέψιμα αξιόγραφα της Ελληνικής Τράπεζας που ανήκαν στο Ταμείο Συντάξεων της Αρχής Ηλεκτρισμού. Η τιμή διάθεσης των αξιογράφων και των χρεογράφων, όσον και η τιμή που έγινε η ανταλλαγή, ήταν μετά από εισηγήσεις των συμβούλων μας. Η συναλλαγή ήταν σε συνέχεια εξαγγελιών του Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου, ο οποίος είχε αναφερθεί στο πρόσφατο παρελθόν στο ενδεχόμενο ανταλλαγής χρεογράφων αξιογράφων της Ελληνικής Τράπεζας με ακίνητα της Αρχιεπισκοπής. Η απόφαση των διαχειριστών του Ταμείου της ΑΕΚ, η οποία ήταν ομόφωνη, έλαβε υπόψη εκθέσεις τόσο των εμπειρογνωμόνων μας σε όλα τα θέματα, δηλαδή χρηματοοικονομικά και σε ακίνητη περιουσία. Και κρίθηκε συμφέρουσα για το Ταμείο μετά από μελέτη των ειδικών συμβούλων του Ταμείου. Τα ακίνητα βρίσκονται σε Λευκοσία, Λεμεσό και Πάφο. Η επιλογή τους έγινε από εκτιμητές, τους οποίους προσέλαβε το Ταμείο Σύνταξης. Άρα ήταν δική μας επιλογή μέσα από κατάλογο, μακρύ κατάλογο ακινήτων, το οποίο μας είχε δοθεί από την Ιεράρχη Επισκοπή Κύπρου. Οπότε είχαμε εμείς το δικαίωμα επιλογής, προβήκαμε σε αξιολόγηση όλων των ακινήτων που είχαμε στη διάθεσή μας και επιλέξαμε τα ακίνητα τα οποία φαίνεται να έχουν τις μεγαλύτερες προοπτικές ανάπτυξης. Ο κύριος Πιστέντης τόνισε ότι η απόφαση ήταν ομόφωνη, ενώ προηγήθηκε θετική εκτίμηση από ειδικούς συμβούλους. Παραμένουν ψηλοί οι τόνοι της αντιπαράθεσης για το πόρισμα της Επιτροπής ΠΚΙ. Ο ΔΣΥ κατηγορεί του ΑΚΕΛ ότι για μία ακόμη φορά απορρίπτει μια ανεξάρτητη διαδικασία διερεύνησης. Ο Άνδρος Κυπριανού επιμένει ότι υπήρξαν σκοπιμότητες που στο